Ερώτημα πρώτο. Ένας αγροτοσυνδικαλιστής και ένας και ένας τέλεχος του ΚΚΕ. Ποιο στόχο έχει να εκλεγεί ευρωβουλευτής? Τι θέλει να πάει να κάνει στις Βρυξέλλες? Όταν πολύ περισσότερο τις Βρυξέλλες τις έχετε αποκαλέσει λυκοσυμμαχία και όταν επί της ουσίας είστε και εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θέλετε, θέλετε να πάτε να διαλύσετε το σύστημα από μέσα? Κύριε Τάχη, αυτές οι πολιτικές, καταρχήν εγώ κατεβαίνω πρώτη φορά σε εκλογές, οτιδήποτε εκλογές, ούτε στο Δημοτικό Σύμβουλο δεν θα ανακατεύει, αλλά μέσα από αγώνες καταλαβαίνεις πού είναι τα συμφέροντά σου και πού είναι ανθρώποι που σε στηρίζουν σε αυτό που προσπαθείς να πεις. Από εκεί και πέρα είμαι συνεργαζόμενος με το ΚΚΕ, είμαι αγρότης. Γιατί μπήκα σε αυτή την εκλογική μάχη? Μπήκα μήπως καταφέρουμε μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα σε αυτή την οικοσυμμαχία που λέμε, να μην είναι όλα yes sir. Δηλαδή, άρα αυτό που θέλετε εσείς είναι βλέπετε, αυτό που θέλετε ότι όλοι μαλώνουν ποιος θα φέρει καλύτερα νούμερα σε αυτούς τους κυρίους. Μάλιστα. Άνθρωπο δεν κοιτάμε. Κοιτάμε πώς θα φέρουμε καλύτερα πλεονάσματα και πώς θα φέρουμε καλύτερα νούμερα. Κατάλαβα. Πώς θα τα φέρουμε τα νούμερα δεν μας ενδιαφέρει. Άρα αυτό που θέλετε είναι να μπείτε μέσα και από μέσα να προσπαθήσετε να διορθώσετε ό,τι διορθώνετε. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Να αλλάξουν αυτές οι πολιτικές, κύριε Τάκη. Δεν γίνεται να κυνηγάμε νούμερα. Τα νούμερα δεν έχουν τέλος. Εμείς τελειώνουμε σαν άνθρωποι, σαν ψυχολογία των Ελλήνων έχει καταρακωθεί. Βλέπετε ότι πουλήσαμε τα πάντα, ότι είχαν φτιάξει 4 γενιές, πουλήθηκαν μέσα σε 3 χρόνια, κύριε Τάκη. Ναι. Μόνο και μόνο για να πάρουμε κάτι σαν συντάξεις, οτιδήποτε. Ναι. Πουλήσαμε δρόμους, αεροδρόμια, λιμάνια, οτιδήποτε, αγροτική παραγωγή. Τη φέτα, βάλανε φαρδιά πλατιά οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ξεπουλήσανε τη φέτα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 40% μείωση σε 3 χρόνια, 4 τη τιμή του γάλακτου. Mm-hmm. Αυτές οι αποφάσεις παίρνονται εκεί. Ναι. Και τις πληρώνουμε εμείς. Τις πληρώνετε εσείς και εμείς. Άρα πιστεύετε εσείς ότι ένας ευρωβουλευτής έχει τη δυνατότητα στο πλαίσιο των ψηφοφοριών ή των δυνατοτήτων που του δίνει το Ευρωκοινοβούλιο να λειτουργήσει εθνικά και να επηρεάσει προς τη θετική κατεύθυνση κάποια πράγματα? Ναι, πρέπει να υπάρχει και ένας αντίλογος, για να υπάρχει μια ισορροπία. Mm-hmm. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο. Ποιος θα είναι καλύτερος μαθητής των Αθηνών των πολιτικών? Mm. Δηλαδή, βλέπετε τώρα τη Νέα Δημοκρατία να λέει: όχι, εγώ θα σας φέρω καλύτερα νούμερα. Ο κύριος Τσίπρας, βλέπετε ότι εγώ κρατάω τις μάζες χαμηλά και σας φέρνω τα νούμερα. Πάρτε ό,τι θέλετε από την Ελλάδα. Mm-hmm. Αγοράστε, τζάμπα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καθόλου ανάστημα. Όχι τώρα, δεν σας τα λέω συντηρητικά. Σας τα λέω ότι ό,τι μας δώσουν απ' έξω, εμείς παρακαλάμε, έχουμε γίνει επέτες. Mm. Αυτό δεν μας ενοχλεί, δηλαδή, ότι ό,τι είχε φτιάξει ο πατέρας σας, ο παππούς σας, καθήκανε μέσα σε 3 χρόνια. Ναι, εντάξει, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει 340 δις χρέος. Το γεγονός ότι χάθηκαν, έχουμε κι εμείς μια ευθύνη και το χρέος το έχουμε κι εμείς μια ευθύνη που το εκτοξεύσαμε εκεί που το εκτοξεύσαμε. Δεν μας φταίνε μόνο οι ξένοι. Και εμείς, έτσι δεν είναι? Έχουμε ένα χρέος, αλλά όταν ζητά συνέχεια και σου έχουν αφαιρέσει την παραγωγή τελείως, δεν έχεις καμία παραγωγή. Άχι, σωστό, στα χέρια σωστό, σωστό, σωστό. Πώς δηλαδή, τώρα, εάν δεν παράγω, πώς θα ξεχρεώ? Σωστό. Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή εσείς κινήσετε και στο κομμάτι των αγροτών. Αυτή η ρύθμιση που διαβάζω σήμερα ετοιμάζει η κυβέρνηση για τα ασφαλιστικά ταμεία με διαγραφή 100% των προσαυξήσεων των αγροτών. Είναι μια φιλική ρύθμιση για τους αγρότες. Κλείνει το μάτι προεκλογικά. Θα τους επηρεάσει, θεωρείτε? Κοιτάξτε να δείτε. Είναι όπως είδαμε και χθες στο χορό του κύριου Τσίπρα. Ναι. Μόνο στη σφαίρα της επικοινωνίας. Ουσιαστικά ότι το 2021, όποιος έχει γεννηθεί το 52 και μετά, θα παίρνει 310 ευρώ. Όχι, εγώ λέω τώρα για το συγκεκριμένο αυτό. Αφήστε το 21. Για το συγκεκριμένο που θα νομοθετηθεί. Που θα νομοθετηθεί. Θα επηρεάσει, δηλαδή, θεωρείτε, καθόλου ή όχι? Ναι, δηλαδή είναι σαν να σας διώξω εγώ από όλα τα ΜΜΕ και να σας λέω μετά, θα σας ρυθμίσω και τις προσαυξήσεις που χρωστάτε, θα σας αφαιρέσω. Μάλιστα. Το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι να έχουμε παραγωγή, κύριε Τάκη. Σωστό αυτό. Που αυτή τη στιγμή με την ακριβότερη ενέργεια που έχουμε στην Ευρώπη και με τον ακριβότερο δανεισμό που έχουμε στην Ευρώπη, δεν γίνεται να έχεις παραγωγή ή βιομηχανική. Οτιδήποτε να παράγει ένας μικρός επαγγελματίας, τώρα τα λέω λίγο γρήγορα, ένας μικρός επαγγελματίας να μπορεί να είναι βιώσιμος, δεν γίνεται, γιατί φεύγουν όλα στην ενέργεια και στους φόρους τα χρήματα ότι κέρδος έχει. Μάλιστα. Είναι απλά μαθηματικά. Μάλιστα. Γι' αυτό θέλουμε να μπούμε και σαν αγρότες μέσα στην Ευρωβουλή, να υπάρχει και ένας αντίλογος. Βλέπετε τους ευρωβουλευτές μας, ψηφίσανε στην απόλυτη σύγκληση.
και καμαρώνουν ειδικά τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ ότι καταφέραμε να έχει όλη η Ευρώπη τις ίδιες επιδοτήσεις. Ξέρετε τι πάει να πει για τους Έλληνες αγρότες αυτό? Τα φόπλακα. Mm-hmm. Γιατί μέσω όρο έχει 33 στρέμματα ο Έλληνας αγρότης και ο Πολωνός, ο Άγγλος και ο Γάλλος έχει 770. Mm-hmm. Και κάποιες εταιρείες στην Πολωνία που πήγαν και στη Ρουμανία έχουν 70.000 στρέμματα. Ίσως να είμαι γραφικός με αυτά που λέω. Καθόλου. Αλλά άμα δεν τα είστε γνώστης αυτών των θεμάτων. Δεν είναι θέμα γραφικότητας. Το θέμα είναι να υπάρχουν άνθρωποι που τα ξέρουν αυτά και που να τα έχουν ζήσει στο πετσί τους και εσείς, επειδή είστε αγρότης, τα ξέρετε. Οποιοδήποτε ασχολείται με την αγροτική οικονομία ή έστω με την παραγωγή στη χώρα, πρέπει να στείλουμε έναν άνθρωπο που να ξέρει, να γνωρίζει από παραγωγή. Μάλιστα. Όχι οπότε... άλλο, συγγνώμη. Όχι άλλου ανθρώπου που. Ναι, δηλαδή, το σπίτι σου, όπως θα λένε, κυνηγά τη δουλειά στην Ευρωβουλία που κυνηγά για το σπίτι σου. Άρα, το τελευταίο μου ερώτημα είναι αυτό. Άρα, σε αυτούς, γιατί προφανώς κυρίως απευθύνεστε πρώτα σε αυτούς που θα ψηφίσουν το κόμμα σας, το ΚΚΕ, αλλά ενδεχομένως έχετε και κάποιες προσωπικές συμπάθειες στους ανθρώπους που απευθύνεστε και ζητάτε να σας ψηφίσουν, τι τους λέτε? Γιατί κάποιος πρέπει να ψηφίσει Γιάννη Βάγκο. Να ψηφίσει ΚΚΕ πρώτα, ναι. Και Γιάννη Βάγκο μετά, για να υπάρχει πρώτα ΚΚΕ, για να υπάρχει μια ισορροπία στην Ευρωβουλή, να μην προσπαθούμε να γίνουμε όλοι οι καλύτεροι γλύφτες αυτών των ανθρώπων, και από εκεί και πέρα να μείνει η παραγωγή στη χώρα μας. Mm-hmm. Εγώ θα το φωνάζω μέχρι τελευταία στιγμή. Πρέπει να παράγουμε, μάλιστα, για να ξεχρεωθούμε, μάλιστα, όχι να πουλάμε. Σωστό. Και εγώ θα κρατήσω και αυτό που είπατε στην αρχή, ότι θέλετε να μπείτε εντός του συστήματος για να αλλάξετε αυτά που μπορείτε και που μπορούν να αλλάξουν εντός του συστήματος. Έτσι, από μέσα. Από μέσα. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά. Καλή επιτυχία, κύριε Βάγκο. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα.